στον Ολυμπιακό μέσα μια οικογένεια, όπως πραγματικά είμαστε όλα αυτά τα δεκαετίες, θα έλεγα. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ και εκ των Ισπαέων, ο Τάσος Μητσόπουλος, ο Τάρκο Βάσιλετς και εγώ, προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία, αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από την εκδοτική εταιρεία και από τον άνθρωπο που τα έγραψε αλλά και έκανε τα σκίτσα. Και νομίζω πραγματικά και εγώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Προκειμένου και τα νεαρά παιδιά, τα μικρά παιδιά να τους μαθαίνουν μέσα από ένα παραμύθι, την πολύ μεγάλη ιστορία του συλλόγου μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα έλεγα, ότι κομμάτι των εσόδων αυτών των ελευθερών στην Πλαστέρνη είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια, θα έλεγα, ειδικότερα τους τελευταίους μήνες. Μια προσπάθεια που από ό,τι φαίνεται στέκονται με επιτυχία. Είναι ο Ολυμπιακός πέρα από την οικονομική του εξυγίανση αλλά και την αγωνιστική του, αν θέλετε, αναβάθμιση στην Πλαστέρνη, αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλειών που δείχνει ότι υπάρχει μια διοίκηση, ένας πρόεδρος με διάθεση, ένα συμβούλιο όριμο και με εμπειρίες που βοηθάει. Και νομίζω ότι με αυτά τα δεδομένα ο Ερασιτέχνης έχει όλο τον έλεγχο στάθος να συνεχίσει όποιες δεκαετίες να πρωταγωνιστεί σε όλα τα θύματα και να έχει μια σοβαρή διοίκηση. Και από την πλευρά μας στο ΠΑΕ, πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα και εγώ προσωπικά και τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά και εγώ προσωπικά. Ο κάθε Ολυμπιακός είναι πολύ σημαντικό, όπως έχω παιδιά, ο κάθε Ολυμπιακός να αγοράσει ένα παραμύθι, μια ιστορία και για να μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά και να βοηθεί ο Ερασιτέχνης. Δεν έχω κάτι να πω. Συγχαρητήρια και σε αυτούς που είχαν την ιδέα και την πρωτοβουλία και στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, ο οποίος την στήριξε προκειμένου να υλοποιηθεί.